Έχω κάτσει εγώ τώρα, έχω προετοιμαστεί. Και λέω σήμερα θα βάλω δικάμερο, αφού έχω βάλει και τη βάση. Ετοιμάζω την GoPro, τα ετοιμάζω όλα. Έτοιμοι να φύγουμε, λέω. Βγαίνω στον δρόμο, πατάω να γράψω και είχα ξεχάσει να βάλω μπαταρία. Μπράβο μου που είμαι οργανωτικός και δεν ξεχνάω και δεν παραλείπω πράγματα. Τέτοια αμούρη είναι να τη χάνεις, δεν είναι, σας λέω μάγκες. Εσείς χάνετε, να ξέρετε. Λοιπόν, την καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε λεωφόρο Αθηνών, βγαίνουμε Κηφισό και πηγαίνουμε Βαριμπόμπι. Κάνει meetup ο Γιάννης από το Stu Motorheads και λέμε να πάμε έτσι λίγο για βολτούλα εδώ με τα παιδιά. Ψιλογατάλαβες, ψιλογατάλαβες. Χαλαρά πάντα, ήρεμα και ωραία. Εν τω μεταξύ έχουμε πάει εχθές και βρισκόμαστε, έχουμε πάει κάπου να την αράξουμε σε μια θέα. Αφήνουμε τα μηχανάκια εκεί πιο δίπλα από το κιόσκι που αράζαμε και πάμε να φύγουμε και παρατηρώ ότι το μηχανάκι έχει κάνει μπάνιο μαζί. Τίποτα ρε, καλό χειμώνα να ξέρεις. Πιάνω εκεί πέρα τώρα και αρχίζουμε να σκουπίζουμε τα μηχανάκια όπως. Δεν είχαμε και τίποτα έτσι να το σκουπίσουμε. Και αρχίζω εγώ και κάνω το κοντέρ εδώ με τα χέρια. Βέβαια, να πω και την άλλη και που είχα κάνει, γιατί εγώ ξέρετε, γεννήθηκα content creator. Είχαμε βγει, μου λέει ο Μάριος, κάνουμε ένα άνοιγμα. Να κάνουμε, του λέω. Θες, πάμε. Κάνουμε τέλος πάντων δύο ανοιγματάκια και τι παρατηρώ, ότι δεν είχα σκουπίσει εδώ πέρα το καντράν και φαίνεται θολό. Άμα σας λέω, εγώ καταρχήν έχω γεννηθεί να κάνω content creation. Δηλαδή, θες οργάνωση, θες ομιλία, τι θες, όλα εδώ πέρα ο Ζενάρ τα έχει καλύψει όλα. Παραδόξως να ξέρεις ότι πάει καλύτερα το βέλος από το Sprinter. Κι ας είναι Euro 5 και το προηγούμενο ήταν Euro 4. Αυτό δεν ξέρω γιατί συμβαίνει, αλλά συμβαίνει. Βέβαια, παίζει και το εξής θέμα. Το μηχανάκι, επειδή είναι σχεδόν άστοτο και επειδή η μηχανικό δεν έχει πάει ακόμα, από μένα τουλάχιστον, έχουν γίνει δύο σέρβις, αλλά είναι από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη του. Μετά την κόντρα, άρχισε να μου κάνει έναν ήχο. Τώρα, μάλλον είναι η αλυσίδα. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Ήθελα και ένα ρύθμισμα οι βαλβίδες. Κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει. Αλλά μάστορες. Εντάξει, θα δείξει τώρα. Παίζεται και λιγάκι. Α, δεν ξέρω. Δεν με πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλας. Μην περιμένεις και πολλά. Γενικά δεν είναι εμπιστευτής μάστορα. Σου λέει το έκανα και δεν στο έχει κάνει ποτέ. Βέβαια, έχουν και τα παιδιά πίσω που το έχουμε συζητήσει ένα παράδειγμα έτσι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά το καλύτερο το είχε ο αδερφός μου, μαλάκες. Πήγε για μεγάλο σέρβις, πήγε σε έναν όνομα, δεν θα πούμε για να μην θίξουμε για καμιά οικογένεια, και είχε σκοπό να αλλάξει και αλυσιδογράναζα. Πάει το παίρνει. Δεν το πρόσεξε εκείνη τη στιγμή. Μετά κοιτάει τι να παρατηρήσει. Ο τύπος όχι δεν του άλλαξε τα λυσιδογράναζα, του τα καθάρισε μάγκε. Ο τύπος είχε το θράσος να του τα καθαρίσει και να του τα αφήσει έτσι και να του πει ότι είναι γεννούρια. Το βλέπετε μάγκες, παράνοια έτσι. Και μου στέλνετε καμιά φορά εσείς μήνυμα και με ρωτάτε: γεια σου Ζεν, έχω πάρει ένα καινούριο μηχανάκι. Σε ποιον μου προτείνεις να το πάω? Σε κανέναν. Αφού ξέρεις ότι όλοι είναι. Δεν το ξέρεις βασικά, αλλιώς δεν θα ρώταγες. Στο λέω εγώ. Απάντηση προς όλους: δεν προτείνω κανέναν μάστορα. Μπορείς να το φτιάξεις μόνος σου, φτιάξ το. Δεν μπορείς, τον ήπιες. Γιατί θα πρέπει τώρα σε κάθε σέρβις, ακόμα και σε μια αλλαγή λαδιών, θα κάνεις να κάθεσαι και να ψάχνεσαι αν ο τύπος έχει δαγκώσει κάπου. Σε έχει δαγκώσει στα λάδια, σε έχει δαγκώσει στο μπουζί. Ήταν κάποια ρύθμιση που ήταν να την κάνει, αλλά δεν την έχει κάνει. Δεν ξέρω. Κάπου σε έχει δαγκώσει. Απλά ψάχνεις το που. Λοιπόν, λίγο πιο κάτω θα βρούμε και τον Γιώργο. Άντε να πάμε όλοι μαζί στη Βαριμπόμπι, να πιούμε το καφεδάκι μας, να γνωρίσουμε και τον κόσμο μας. Έλα, φίλε, καλημέρα. Ωραία δισκόπλακα, φίλε. Λοιπόν, μας οδηγείς εσύ. Μπες μπροστά. Ακολουθούμε. Βρήκαμε και τον Γιώργο. Καλά, Γιώργος, με τη σέρτ μαγκές. Λοιπόν, μάγκες, τώρα που έχω ανοίξει την κάμερα και λέω ότι μαγκιά μου κατέβει. Ακούστε, έχω σοβαρό πρόβλημα με την κλειδαριά δισκοφρένου. Βασικά, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν έχω κλειδαριά δισκοφρένου. Και γιατί δεν έχω κλειδαριά δισκοφρένου? Γιατί ρε μάγκες, η δισκόπλακα που έχει το βέλος δεν συμβαδίζει σχεδόν με καμία καλή κλειδαριά. Είναι έτσι φτιαγμένη η δισκόπλακα. Έχω αλλάξει δύο μαγαζιά, μεγάλα κιόλας, και δεν έχω βρει κλειδαριά. Ή μάλλον έχω βρει κάποια που να μπαίνει. Στις τρύπες που έχει η κλειδαριά πρέπει να είναι πάρα πολύ, να έχει πάρα πολύ λεπτό πύρο. Αν έχει πάρα πολύ λεπτό πύρο, σημαίνει ότι έχει και πάρα πολύ μικρή ασφάλεια. Έχει κανένα γούστο τίποτα, αυτή να είναι δική μας. Οχ, ο Γιάννης είναι ρε. Ο Γιάννης είναι ρε. Μαλάκα, είχε το κράνος του. Γιάννη, τι ώρα είναι?
Ε, κάμπουστα να μην είσαι εκεί, ρε φίλε. Όχι, εντάξει, ρε μαγκή, κάποιο άλλο θα είναι. Τον έβλεπα εκεί πέρα, κάνανε και μία τράμπα με ένα τενερέ. Δεν θα μου κάνει εντύπωση ο Γιάννης να έπαιρνε κανένα τενερέ, παντός. Αν και εδώ καινούριο, να σου πω την αλήθεια, δεν μ' αρέσει. Θα μου πεις γιατί σ' αρέσει το παλιό. Ούτε καν. Μην μπερδεύεστε, δεν μ' αρέσει, είπα. Όχι ότι δεν γαμάει, γαμάει σαν μηχανάκι. Τι έλεγα, για την κλειδαριά. Α, μπράβο. Νάτος, ρε. Στόπα. Και νόμιζα ότι έχουμε αργήσει. Και εσύ είδατε που το είπα. Για να μην τα απολύω, όποιος μου βρει κλειδαριά δισκοφρένου ή ξέρει κάποια που να κάνει, στείλτε μου μήνυμα. Απλά μάγκες, δεν θέλω να έχει τον λεπτό, τον τέρμα λεπτό τον πύρο. Γιατί αυτός μάγκες δεν προστατεύει. Αχ, πουτανιάριδες. Και τον είδα και σας είπα. Ο Γιάννης. Τον είδα εγώ, τον είδα. Fun fact. Έχω έρθει εδώ πέρα βαριμπόμπι να κάνω βίντεο. Και έχω το τσαντάκι αυτό που είναι εδώ πέρα, τέλος πάντων. Έχω ένα άλλο, ίσως το έχετε δει σε κάτι άλλο βίντεο. Και έχω live on camera που μου φεύγει το κινητό και το χάνω μια για πάντα. Δεν το ξαναβρήκα ποτέ. Φεύγω που λέτε, έχω σταματήσει κάπου εδώ πέρα να ρυθμίσω την κάμερα. Τη βάζω, ξεκινάει γράφει και φεύγω με το τσαντάκι ανοιχτό. Και έτσι όπως έχω την κάμερα μπροστά που σήμερα είπαμε εντάξει δεν μου έκοψε και δεν την έβγαλα. Και κάνει το κινητό ένα χλουπ και φεύγει. Το παρατηρώ εγώ. Πολύ παρακάτω, κάνα δεκάλεπτο δρόμος μετά, τέταρτο. Τίποτα, μάγκη, δεν το ξαναβρήκα ποτέ το κινητό. Είχα έρθει και μόνος μου και σταματάω κόσμο τώρα να τον ρωτήσω αν μπορεί να μου κάνει ένα τηλέφωνο. Μπας και το έχει βρει κάποιος άνθρωπος που θα φιλοτιμηθεί να το δώσει κιόλας. Μου με κοίταγαν λες και είμαι εξωγήινος. Τώρα σου λέει ο άλλος τι πάει να κάνει. Και τέλος πάντων, μάγκες, κάπως έτσι έχασα ένα κινητό. Πήγαινα μετά την επόμενη μέρα και τα σκαγά γιατί χωρίς κινητό, μάγκες. Δεν γίνεται. Και δεν είχα ούτε κάποιο εφεδρικό, έπρεπε να πάω να ξαναβγάλω κάρτες. Γάμισε τα μάγκες, καλά δεν συζητάμε καν τις επαφές που είχα και το gallery κλπ κλπ. Γάμισε τα. Ω, πετύχαμε και πτήση. Έλα ρε μάγκα. Πιλότος, πιλότος, καλύτερος και από εμάς. Μάγκες, έχω γράψει πολύ υλικό, θα βγει το βίντεο 5 ώρες. Ωραία και μια στροφάρα, έλα Γιώργη. Μαλάκες, έχω τρελαθεί τελείως. Έλα ρε πρώτη φορά τα βλέπω αυτά τα καμένα. Κοίτα που κατέβηκε γαμό. Εδώ φτάσαμε να λέμε ότι δεν κάει και η πλατεία. Μπράβο. Όπα. Αυτό το λεοπάρ. Το βάλω. Κάτσε, είναι η θέση του. Α, το βάλει δίπλα σου. Εντάξει. Ωραία. Μ' αρέσει έτσι όπως τα στήσαμε. Αν κάποτε παρκάρει εδώ ένα αμάξι και ρίξει κάποιο, τουλάχιστον θα ρίξει του Γιώργου. Μπράβο. Safety is my first priority.